Ο Γιάννης Παρθιακάκης μετά το τέλος του αγώνα έκανε λόγο για αποτυχία στις μεταγραφικές κινήσεις του δικεφάλου. Απογοήτευσε και προβλημάτισε πάλι η ΑΕΚ μετά τον ισόπαλο 1-1 αγώνα της στην Καλαμάτα. Οι γηπεδούχοι ήταν σαφώς ανώτεροι, κάτι που παραδέχτηκε στο τέλος ο προπονητής Ένωσης Γιάννης Παρθιακάκης, ο οποίος μάλιστα δεν παρέλειψε να καταφερθεί εναντίον της διοίκησης για την εξέλιξη των μεταγραφικών θεμάτων στην τρέχουσα περίοδο. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ ήθελε μεταγραφές καλύτερους από αυτούς που έχει, τους παίχτες. Η μη έλευση του Κωνσταντίνου λοιπόν έπρεπε να πάρουμε ένα παίχτη που να σηκώσει το μεγάλο βάρος της επίθεσης ή τα χαφ. Αυτός ο παίχτης, ενώ είχε εντοπιστεί, δεν ήρθε. Η Καλαμάτα άρχισε επιθετικά, δεν φοβήθηκε ούτε στιγμή την αντίπαλό της και απείλησε σοβαρά το τέρμα του Ατματσίδη στο πρώτο ημίχρονο με τον Μπαχράμι στο 23ο λεπτό και τον Βραζιλιάνο Σουάρες 16 λεπτά αργότερα, όμως η επέμβαση του Κωστένογλου υπήρξε σωτήρια. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ συνήλθε, πέτυχε πρώτη γκολ στο 49 με το Μαλαδένι μετά ελεύθερο χτύπημα του Πετκόφ και λάθος του τερματοφύλακα Λιμπερόπουλου. Η Καλαμάτα δεν πτωήθηκε και ισοφάρισε 10 λεπτά μετά με τον κορυφαίο παίκτη της Μπαχράμι, ενώ στο 65ο λεπτό η Ένωση ζήτησε την αποβολή του Λιμπερόπουλου που απέξω την μπάλα εκτός περιοχής με τα χέρια. Πάντως η ΑΕΚ μπορεί να έχασε βαθμούς στην Καλαμάτα, όμως απέκτησε τους Ιταλούς αμυντικούς Νταβίδε Μπελότη από τη Βιτσέντζα, Φίλιππο Νταλμάρο από την Τερνάνα, καθώς και τον Αργεντίνο μέσο Πάμπλο Ντανιέλ Καντέρο από την Εστουδιάντες. Σοβαρό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στις τάξεις της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Φάνηση πραγματοποίησε η ΑΕΚ στην Καλαμάτα το απόγευμα. Το τελικό 1-1 αφήνει με παράπονο για την έκβαση του αγώνα τους γηπεδούχους που έχασαν περισσότερες ευκαιρίες από τους αντιπάλους τους. 21ο λεπτό στην Καλαμάτα. Οι γηπεδούχοι βγαίνουν στην επίθεση. Ο Ατματσίδης αφήνει την αιστεία του. Καταφέρνει να τον ξεπεράσει ο Χίλτον. Θα βρει τον Σουάρες. Αυτός θα γυρίσει για τον Μπαχράμι, ο οποίος προκαινεί αιστεία ουσιαστικά. Θα καταφέρει να στοχίσει. Λίγο αργότερα η Καλαμάτα είναι και πάλι στην επίθεση. Ήταν καλύτερη στο διάστημα αυτό του πρώτου ημιχρόνου. Μπερδεύονται οι μερικοί της ΑΕΚ. Προσπαθεί από κοντά ο Σουάρες. Δεν μπορεί. Διώχνει ο Κωστένογλου με δεύτερη προσπάθεια. Μένει το 0-0 και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Πέτκοφ εκτελεί το φάουλ για την ΑΕΚ. Τραγικό λάθος του goalkeeper της Καλαμάτας, του Σωτήρη Λιμπερόπουλου, και από κοντά ο Μαλαδένης κάνει το Καλαμάτα ΑΕΚ 0-1. Πανηγυρίζει μαζί με τον Νικολαίδη και τον Πέτκοφ. Λίγο αργότερα ο Μπαχράμης εκτελεί το φάουλ εντυπωσιακά. Ο Ατματσίδης απομακρύνει, κρατάει ανέπαφη την αιστεία του. Δεν θα γίνει όμως το ίδιο και στο 61, όταν από το φάουλ του Κουτσουρέμι διπλή προσπάθεια ο Μπαχράμης, καλύτερος παίκτης της Καλαμάτας στην αναμέτρηση, καταφέρνει να ισοφαρίσει Καλαμάτα ΑΕΚ 1-1. Λίγο αργότερα ο Γεωργέας είναι αυτός που ξεφεύγει για τους γηπεδούχους. Θα πάει πολύ δυνατά επάνω το Καυσής. Ο διαιτητής θα μπορούσε να δείξει και κόκκινη κάρτα. Τελικά προτιμάει να τιμωρήσει τον παίκτη της ΑΕΚ με κίτρινη. Ενώ στη συνέχεια του παιχνιδιού, εδώ βλέπετε τον διαιτητή τον Παπαδάκο να βγάζει την κίτρινη κάρτα, η ΑΕΚ θα έχει την ευκαιρία να πετύχει ένα δεύτερο γκολ με τον Νικολαίδη. Όμως από πολύ κοντά ο Λιμπερόπουλος τον σταματάει. Δεύτερη προσπάθεια του Νικολαίδη που δεν θα καταφέρει να κάνει το 1-2. Και λίγο αργότερα, στο 65, η ΑΕΚ θα βγει στην αντεπίθεση. Ο Νικολαίδης θα προσπαθήσει να πλασάρει τον Λιμπερόπουλο που έχει βγει από τα δοκάρια. Αυτός φαίνεται να κουμπάει την μπάλα με το χέρι εκτός περιοχής. Ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια ό,τι μπορούμε να φτιάξουμε στο καλοκαίρι, μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Φυσικά με τέτοιες εμφανίσεις θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τη συνέχεια. Δεν πιστεύω σήμερα ότι στο γήπεδο μέσα αυτή που φορούσε τις φανέλες κίτρινα μαύρα ήταν η ομάδα της ΑΕΚ. Πριν από λίγο η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Αργεντίνου μέσου Πάμπλο Ντανιέλ Καντέρο και των Ιταλών Νταβίντε Μπελότη και Φίλιππο Νταλμόρο. Να περάσουμε τώρα να δούμε τη βαθμολογία μετά το τέλος του πρώτου γύρου και των 17χρονων. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πρωταθλητής χειμώνα με 45 βαθμούς, από πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός στους 44, Όφη μακριά από τους υπόλοιπους στους 39 και ακολουθούν οι Ηρακλής 29, ΑΕΚ 28, όσους και ο Πανιώνιος.